Για να έρθει και η Σοφία να μας πει και εκείνη τα νέα της. Σοφία, πώς το δέχτηκες εσύ. Συνεννόματι. Εντάξει, θα δούμε. Ναι, αλλά είναι καστανή. Οκ. Εντάξει, μας. Προς το παρόν. Τώρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Έχει μια παιδικότητα αυτό το κορίτσι και πάρα πολλά μαλλιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε πολύ άμεσα γι' αυτό. Σοφία μου, από πού μας έρχεσαι? Έρχομαι από τη Δάφνη, εδώ στην Αθήνα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 28. Συνομήλικη. Και με τι ασχολείσαι? Μη γελάτε. Είμαι νηπιαγωγός. Τι ωραία. Έχω κάποιες ερωτήσεις μετά. Ωραία δουλειά. Όσες θέλετε. Τι ωραίο να δουλεύεις με παιδιά. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο. Θα ήθελες εσύ να κάνεις δικά σου παιδιά σύντομα? Ναι. Έχεις φτάσει ποτέ κοντά στο να πεις ότι είμαι έτοιμη να κάνω παιδιά? Είχες μια σχέση έτσι μακροχρόνια που είχε αφήσει προοπτικές? Ναι, βέβαια δεν είχε το τέλος που περίμενα. Δεν είχε ίσως το τέλος. Πόσα χρόνια είχες αυτή τη σχέση? Ήμουνα 3 χρόνια. 3 χρόνια. Και εσύ έβλεπες ένα μέλλον και τελικά δεν ήρθε? Όχι. Και στεναχωρέθηκες, έριξε. Ναι. Ήταν κάτι που με πλήγωσε αρκετά. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Σκορπιός. Συγγνώμη, αλλά να το έβλεπα. Σαν και εμένα. Λοιπόν, μόνο και μόνο γι' αυτό θα γίνεις υπερκαλονή. Όταν αρχίζεις την αυτοβελτίωση, σιγά σιγά νιώθεις τόσο καλά με τον εαυτό σου που ξεχνάς το πρόβλημα ποιο ήταν. Ναι, βασικά αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Ο στόχος είναι να αυτοβελτιωνόμαστε, αλλά στην παρούσα φάση ας μην το συνδυάσουμε με το χωρισμό. Γιατί σημαίνει ότι παίρνει πάνω της όλη την ευθύνη για αυτό το χωρισμό. Ότι χωρίσαν γιατί αυτή έφταιγε, γιατί ήταν λίγη, γιατί θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Οπότε αυτό δεν το δέχομαι. Ισχύει αυτό? Όχι, αλλά λέω όταν εμείς προτείνουμε αυτοβελτίωση, καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτή τη σχέση που χώρισαν και χάλασε μπορεί να φταίει και ο άλλος. Φυσικά. Ναι, καλέ. Εννοείται αυτό. Μα για μας φταίει μόνο ο άλλος. Αυτό που θα κάνεις ας είναι δώρο για τον εαυτό σου, γιατί πέρασες μια όποια ψυχική ταλαιπωρία. Οπότε δες ότι προσφέρεις κάτι σε σένα. Είμαι αρκετά ρομαντική. Μου αρέσουν τα love story και μου αρέσουν οι επανασυνδέσεις. Αλλά σε αυτή την ηλικία, όταν κάτι σε έχει στεναχωρέσει πολύ, θέλεις κάτι καινούριο. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Θέλω σεξ απείλ, ταμπεραμέντο, αέρα, κίνηση, θηλυκότητα. Αυτό θέλω, αυτό θα πετύχω. Εσύ? Θέλω femme fatale, σεξι πρόσωπο, πολύ μοιραία και πάρα πολύ σαγηνευτική. Γιατί νομίζω ότι αυτό μαγνητίζει τους επόμενους. Εγώ θέλω να σου χαρίσω ένα look που ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση. Σοφία μου, θέλω να πάψεις να κοιτάς κάτω. Θέλω να φύγει η θλίψη από το βλέμμα σου και να μεταμορφωθείς στην πιο αισθησιακή femme fatale. Σεξι ντεκολιτέ, ωραίες φούστες, σεξι αστράγαλοι. Είμαι Σκορπίνο όπως και εσύ. Θέλω πραγματικά η αλλαγή να είναι τόσο εντυπωσιακή που εκείνος που τόλμησε να σε πληγώσει να σε βλέπει και να τρίβει τα μάτια του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σκορπίνα, και εσύ καταλαβαίνεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αχ, έχει να πέσει μαύρο δάκρυ από τη μεριά του.